Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, 5η 23 Μαΐου 2013. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Μιχαήλ Συνάδων και Συνεσίου Επισκόπου. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Δεν ξέρω αν μας βρέξει σήμερα. Χθες το βράδυ είχε μια ψυχάλα, μια βροχούλα. Δρόσησε. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα νοτιά στη Ξάνθη για εσάς που μας ακούτε εκτός. Ένα νοτιά με αρκετά μπουφοράκια και μέσα στην πόλη αλλά και στο θρακικό πέλαγος. Και το λέω αυτό για κάτι ψαράδες εκεί πέρα, Γιάννη Κορόγια, που θα πάνε να ψαρέψουν για το ουζάκι τους. Λοιπόν, προσοχή, γιατί είναι μήνας και εποχή που βγάζει μπουρίνια. Λοιπόν, από πού θες να αρχίσω? Από αυτό που λέγαμε προηγουμένως και είναι, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό θέμα, γι' αυτό το φιλοξενώ και πρωτοσέλιδα στην αυριανή έκδοση της εφημερίδας Στράκη. Ακούγοντας κάποιες απόψεις, είπα προηγουμένως ήταν λίγαν επιεικώς άστοχο να υποθεί δημόσια από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου πριν λίγο καιρό, και δεν ξεχνάμε ότι ενώ υπήρχε πρόταση να γίνει και ένα τουριστικό τμήμα, να προσθεθεί δηλαδή και να δημιουργηθεί ένα τουριστικό τμήμα στο επιμελητήριο, εκτός του ότι δεν έγινε τίποτα, εκτός του γεγονότος ότι υπάρχει μόνο κατεφημισμό αρμοδιότητα αντιδημάρχου χωρίς να υπάρχει αντικείμενο στο Δήμο Ξάνθης, δηλαδή ούτε σε επίπεδο Δήμου, ούτε σε επίπεδο επιμελητηρίου, ούτε πουθενά. Και ολοκληρώνω, ήταν εντελώς άστοχο να υποθεί ότι έλα μωρέ, εντάξει, Βούλγαροι έρχονται και όπως μαθαίνουμε πάνε κλέβουν τα, συγγνώμη για τη φράση μου, τα κολόχαρτα και φεύγουν, ας πούμε. Είναι ο μοναδικός τουρισμός. Ξέρετε την άποψή μου για τους Βούλγαρους γενικότερα και αν θέλετε, όχι για το σύνολο, για, ως νοοτροπία και αν θέλετε και ως συμπεριφορά απέναντί μας. Και όχι μόνο ιστορικά, αλλά και πρόσφατα. Έχω πει πολλές φορές και για τα κλεμμένα κοιμήλαια που πρέπει να επιστρέψουν και για όλα αυτά. Δεν έχει σχέση όμως το ένα με το άλλο. Είμαι της άποψης ότι ο μοναδικός τουρισμός, συμβατικός τουρισμός, μπορεί να αφήσει 5 φράγκα στην περιοχή, είναι από τη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουν διακαεί πόθο να βρέξουν έστω και τα πόδια τους στο θρακικό πέλαγος. Γιατί έχουν τρέλα με τη θάλασσα που δεν έχουν, έχουν τρέλα με τα ψαράκια και τα καλαμαράκια και τα ουζάκια που δεν έχουν, και έχουν τρέλα με όλα αυτά τα οποία θυσιάζουν, για τα οποία θυσιάζουν μια ή δύο ολόκληρες μέρες να έρθουν και να τα απολαύσουν. Αν κλέψουν και 3 χαρτιά υγείας, φίλε Στέλιο Μωράιτη, τι να κάνουμε τώρα? Είναι τραγικό να λέγεται αυτό. Τώρα λοιπόν έρχονται τούτοι και μας κλείνουν στη μούρη, κυριολεκτικά στη μούρη, την πόρτα. Και είναι σαν εκείνο που λέει, δεν μου δίνεις, να κι εγώ. Μας ταλαιπωρείτε, μας θεωρείτε ότι είμαστε και μας απαξιώνετε. Σας κλείνουμε λοιπόν την πόρτα και πάμε αλλού. Επειδή τυχαίνει να δραστηριοποιούμε και στο Δήμο Νέστου και γνωρίζω την Κεραμωτή πάρα πολύ καλά, τρίβουν τα χέρια τους οι επαγγελματίες της Κεραμωτής και αργότερα του Φαναρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα που έρχονταν εδώ, το πράγμα σε εισαγωγικά, έτσι, αυτό το ρεύμα, ας το πούμε έτσι, θα διοχετευθεί αλλού. Δεν θα το στερηθεί ο Βούλγαρος που μπορούσε να δώσει 5 δραχμές και να έρθει εδώ. Και μιλάμε για Βούλγαρους με Καγιέν, με Μερσεντές, έτσι, ή αν θέλετε με λεωφοριάκια που έρχονταν το πρωί και πίναν ένα ουζάκι, πέραν τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, όπως και να το κάνουμε, τουρισμός. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μακάρι να μπορούσαμε να φέρουμε Σουηδούς, Δανούς, Γερμανούς, εγώ. Να κάναμε εκεί στο Σιγό, στο αεροδρόμιο, ένα διάδρομο και να προσγειωνόταν τσάρτερ. Δεν γίνεται. Οπότε αντί να αρκεστούμε ή τουλάχιστον να υπερθεματίσουμε και να αυξήσουμε αυτό το τουρισμό, εμείς τι κάναμε? Κλείσαμε την πόρτα. Είναι, πιστεύω, πολύ αρνητική εξέλιξη. Έστω και τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, γιατί δεν μπορούμε από τη μία να κάνουμε συνέδρια τουρισμού και να λέμε πώς θα αυξηθεί ο τουρισμός και πώς θα γίνει τουριστικός προορισμός στην περιοχή μας, και από την άλλη
να κλείνουμε τη μοναδική τουριστική δίωδο. Δηλαδή, όπως και να το σκεφτείς το πράγμα. Όπως και να το σκεφτείς το πράγμα, είναι φάουλ, είναι λάθος. Τώρα που μπαίνουν και τα κελαϊέ, λέει, κελαϊδίσουν, βρέθηκε κονδύλι, θα λειτουργήσουν τα κελαϊέ, τα κέντρα ελέγχου. Ας ανοίξει, λέει ο Άγιος Κωνσταντίνος, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μα τώρα μας ενόχλησαν οι Βούλγαροι. Τώρα δηλαδή που θα έχουμε τα ελεκτικά όργανα εν δράση, δεν θα έχουμε διερχόμενους, κυρία μου. Δεν θα έχουμε διερχόμενους. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η δίωδος έγινε δόξη και τιμή, με πανηγυρικούς, με φιέστες, με Γαπ και Μπορίσοφ, Γαπ έτσι, Γεωργάκη Παπανδρέου, έτσι, και Μπορίσοφ παρόντες, με γλέντια, με τιμές και δόξες. Και έχει αυτή την τραγική κατάληξη. Είναι άντως τραγική. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την έστω αυτήν την απώλεια που θα έχει η περιοχή τώρα πλέον? Θέλουμε τουρισμό ή δεν θέλουμε? Ο τουρισμός δηλαδή είναι μόνο για τα συνέδρια ή επί της ουσίας να φέρουμε τουρισμό? Και αν θέλουμε τουρισμό, δεν θα έπρεπε να αναπτύξουμε ανάλογες υποδομές, όχι μόνο στα ξενοδοχεία που λέγαμε κάποτε και στα ήδη στα κέντρα εστίασης και τα λοιπά. Έχουμε ξενοδοχεία. Κάποτε παραπονιόμασταν ότι δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν υποδομές, δηλαδή φιλοξενίες. Πλάκωσαν λοιπόν οι ιδιώτες, οι άνθρωποι επένδυσαν και κάναν ξενοδοχιάρες. Όχι ξενοδοχεία, η Ξάνθη έχει ξενοδοχιάρες. Και όχι μόνο μες στην πόλη, που υπάρχουν ξενοδοχιάρες μες στην πόλη, αλλά και στην Ήπεθρο. Έχουμε στα Άβδυρα, έχουμε στη Μάνδρα, έχουμε το Μυρωδάτο, έχουμε στην Σταυρούπολη, έχουμε στην ορεινή περιοχή. Και οι άνθρωποι επένδυσαν τη ζωή τους, τα χρήματά τους και τα δάνειά τους και φυσικά είναι άδειοι. Γιατί είναι άδειοι? Ποιος έκανε υποδομές για τουρισμό? Το επιμελητήριο, μην τρελαθούμε. Ποιος έκανε? Ο Δήμος? Μην τρελαθούμε. Είπαμε πολλές φορές, έναν ξεναγό δεν έχουν να πάει τον κόσμο τα γκρουπ στην παλιά πόλη, στο Στολίδι κατά τα άλλα, της πόλης με τα χίλια χρώματα, και να πει αυτό το αρχοντικό έχει αυτή την ιστορία, αυτό το μουσείο έχει εκείνη την ιστορία, αυτή η πινακοθήκη έχει αυτή την ιστορία, αυτή η Μητρόπολη έχει αυτή την ιστορία, ή το Δημοτικό Σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει. Μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα που σε τουριστικό μέρος και σημείο αναφοράς τουριστικό δεν υπάρχει ένα οργανωμένο, μια οργανωμένη υπηρεσία για να κρατήσει τον επισκέπτη. Εδώ λοιπόν έρχομαι και λέω ότι ο τουρισμός θα αυξηθεί μόνον αν αποκτήσουμε τουριστική συνείδηση. Και αυτό που γίνεται σήμερα με αυτή την εξέλιξη την τραγική, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο δείχνει. Είπα και τελειώνω με αυτό. Αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, θα τους είχαν πάρει με τις πέτρες όλους εκείνους που θεωρούσαν υπαίτιους για μια τέτοια εξέλιξη. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Αμυρίδης που ήρθε σήμερα της Δημάρ επισκέπτεται, λέει, θαρώ και το Μητροπολίτη και φυσικά θα πάει στο Κέντρο Κράτησης Λαθρομεταναστών. Δεν μας επιτρέπουν, κυρία μου, να λέμε λαθρομετανάστες. Και μόνο που λέω λαθρομετανάστες, είμαι ρατσιστής. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Αν γράψω λαθρομετανάστης, δεν είναι εκείνος λαθρομετανάστης, είμαι εγώ ρατσιστής. Πρέπει, λέει, να τους λέμε, και αυτό κάνει και η αστυνομία στα δελτία τύπου, μη μόνιμους μετανάστες. Μη νόμιμους και μη μόνιμους μετανάστες. Γιατί το λαθρομετανάστες, λέει, ακούγεται ρατσιστικό. Δηλαδή, αυτό δεν το καταλαβαίνω, επιτρέψτε μου, τέλος πάντων, συνεχίζω. Υπάρχει τώρα πλέον ο αντιρατσιστικός νόμος που διχάζει, λέει, τις τρεις πτέρυγες, τις κυβερνητικές. Όπου πάμε λοιπόν στην Ελλάδα τελευταίους μήνες, εβδομάδες, ακούμε για τον ρατσισμό των Ελλήνων και για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
απάντηση, προσωπική αν θέλετε. Ουέ! Ουέ! Υποκριτές! Ρε μπαγλαμάδες! Ρε μπαγλαμάδες! Εδώ και τρεις μέρες έχει βγει η ετήσια έκθεση του Department of State των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου μέσα καταγράφονται οι φωνές αγωνίας των Ελλήνων Μουσουλμάνων πομάκων της ορεινής Ξένδης και Ροδόπης, οι οποίοι λέει, κατά, οι ίδιοι το λένε, δεχόμαστε κατά πίεση και ρατσιστική συμπεριφορά μέσα στην Ελλάδα από ποιους, από τους Τούρκους. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΙΜΑΡ να πάρουν θέση? Και άντε δεν το ήξερε μέχρι τώρα ο Καλιαμπάκας και ο, πώς το λένε, ο Τζελάλ, ο, συγγνώμη, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ότι καταπιεζόταν υπομάκι. Δεν το ήξερε. Ο Ζεϊμπέκ δεν το ήξερε. Και ο Καλιαμπάκας. Ή ο φίλος μου ο Δέλκος, ο Γούναρης και ο Αμυρίδης της ΔΙΜΑΡ. Δεν το ξέραν. Ότι οι υπομάκοι καταπιέζονται από το προξενείο για να δηλώνουν Τούρκοι. Δεν το ξέραν, παιδιά. Στην Ξάνθη ζουν, αλλά δεν το ξέραν. Τώρα που το πληροφορήθηκαν μέσα από την πιο επίσημη διεθνή αναφορά, γιατί δεν πάνε να δουν τους πομάκους και να μιλούν, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Παραπάνε μόνο στους λαθρομετανάστες για να ενθαρρύνουν τον αντιρατσιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είστε υποκριτές. Είστε υποκριτές. Ο αντιρατσιστικός ήταν το πρόβλημά μας τώρα, που μας διχάζει και όλα. Παντού στην Ελλάδα γέννησαν ρατσιστές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και την άλλη στιγμή, την ίδια στιγμή μάλλον, όταν βοά όλη η κοινωνία και οι ίδιοι οι καταπιεζόμενοι, οι συμπατριώτες μας, οι μουσουλμάνοι, όταν καταπιέζονται μέσα στην Ελλάδα από ξένο παράγοντα και δεν παίρνετε θέση, μούγκα στη στρούγκα, Καλιαμπάκα, μούγκα στη στρούγκα, και κύριε Ζεϊμπέκ, Τζελάλ, Χουσέιν, μούγκα στη στρούγκα, και έρχεστε να μου πείτε ότι έχετε ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Πούντες δίπλα σας είναι. Ομόθρησκή σου είναι, κύριε βουλευτή, υπομάκι καταπιεζόμενη. Εσύ όμως τι κάνεις? Παρέα με τον καταπιεστή τους. Έτσι. Εσύ κάνεις παρέα και προβάλλεις στα χατήμ και στις εκδηλώσεις τον καταπιεστή των ομοθρησκών σου που φωνάζουν και τους καταγράφει και το State Department. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς οι ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν βγάλετε μια ανακοίνωση τώρα με αφορμή αυτή την ιστορία και να πείτε, οπ, τι γίνεται εδώ? Υπάρχει βιασμός συνείδησης των ομοθρησκών μας? Τι γίνεται? Ουε, υποκριτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό έχω να πω. Είναι προς τιμήν ενός γνωστού ξανθιώτη, πρώην Πασόκου και φίλου του Αμυρίδη που έρχεται σήμερα της ΔΙΜΑΡ, ήρθε, πήρε πριν λίγο ένα φίλο της εφημερίδας Στράκη, γιατί εδώ μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καθόλου, μάλλον δεν είμαστε περισσότερο πατριώτες από κανέναν. Απλά φιλοξενήσαμε πρωτοσέλιδα, το θεώρησα μείζον θέμα και κατέγραψαν στη στήλη μου, που τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι υψηλής αναγνωσιμότητας και ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτό, αυτό το θέμα. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε αντίτυπα της εφημερίδας μας από τα δύο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ και τη στήλη μου, για να τη δώσει στο χέρι του Αμυρίδη και να τον ενημερώσει αν μη τι άλλο το τι παίζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά έτσι εκνευρίζομαι και βγαίνω από κυριολεκτικά από τα ρούχα μου. Γιατί ενώ υπάρχει μια ολόκληρη κινητοποίηση υποκριτική εκ των αποτελέσματος, τάχαμε
για τον ανερχόμενο ρατσισμό των Ελλήνων, όπου επιτρέψτε μου να μην βλέπω κάτι τέτοιο. Παντού υπάρχουν ρατσιστές. Περισσότεροι όμως, πολύ περισσότεροι αλλού, όχι στην Ελλάδα. Και οι προτεραιότητες που δίνουμε σε αυτά τα θέματα, τη στιγμή που μέσα στο σπίτι μας υπάρχει φωτιά, μέσα στη Ξάνθη, μέσα στη Θράκη υπάρχει φωτιά που θα έπρεπε πρώτα και καλύτερα να σβήσουμε, και εκεί δεν μιλάει κανένας. Όλοι οι κοπτόμενοι περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλοι αυτοί, γι' αυτό τους αναφέρω με τα λόγου γνώσεως και τους καταγγέλω ως υποκριτές για τους λόγους που λίγο πριν ανέλησα. Μούγκα στη Στρούγκα για την έκθεση του State Department που αφορά ξανθιώτες πολίτες, θρακιώτες, Έλληνες πολίτες. Τίποτα. Ούτε καν στα ψηλά. Ούτε καν στα ψηλά. Και από κάποιες εφημερίδες κάποιων προοδευτικών και από κάποια site κάποιων προοδευτικών δημοσιογράφων, συγγνώμη, υγιών δημοσιογράφων θέλω να πω. Εμείς είμαστε ανθυγιεινοί. Λοιπόν, εκεί οι υγιείς δημοσιογράφοι, προοδευτικοί αριστερίζοντες, ούτε μία αναφορά στα ψηλά γράμματα. Τίποτα. Ενώ για τον ρατσισμό των Ελλήνων, πρωτοσέλιδα. Εκεί να δεις τοποθετήσεις και ύφος καρδιναλίων. Φωνάζει Καμαρίδη. Τι να πω τώρα, κυρία μου. Εντάξει, είπα, ο χειρότερος εχθρός της Ελλάδας είναι οι ίδιοι Έλληνες. Είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν εχθροί της Ελλάδας. Τρίβουν τα χέρια τους οι, θέλω να πω, κατεφημισμό θα πω, εχθροί της Ελλάδας. Γιατί ο εχθρός είναι εδώ μέσα. Εμείς είμαστε εχθροί. Οι Έλληνες είναι οι χειρότεροι αντίπαλοι και οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού τους. Και δυστυχώς βλέπω ότι η κοινή γνώμη, πολύ λυπάμαι και τρομάζω για τη συνέχεια, παρασύρεται σε αυτό το τελείριο τάχαν στο όνομα όλων αυτών των ιδεολογημάτων και παρασύρεται σε αυτές τις, σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια που ένας Θεός ξέρει που θα μας βγάλει. Και σε αυτό φταίνε και οι επαγγελματίες, οι υγιείς δημοσιογράφοι που συμπαρασύρουν την κοινή γνώμη. Λοιπόν, τι άλλο να πω, να έρθουμε λίγο στα του Δήμου μας και να κλείσω. Ε, 25 ή 28 πώς είναι η Δημοτική Σύμβουλη συν το Δήμαρχο 30. Μου διαφεύγει ο αριθμός. Συμπαθάτε με, τέλος πάντων το ξέχασα. Εκεί γύρω στους 30. Είναι όλοι αυτοί πολύ πολλαπλάσιοι βέβαια όταν έρχονται προεκλογικά για να τους ψηφίσουμε, μοιράζουν καρτελάκια. Ψηφίστε μας για να αλλάξουμε την Ξάνθη. Ψηφίστε μας για τι έχουμε όραμα, πάμε μπροστά. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολίτες της Ξάνθης. Και ρε γαμώ το, συμπαθάτε με δηλαδή. Αυτά που βλέπει ένας απλός πολίτης δεν τα βλέπουν. Άντε ο δήμαρχος πάει με τη Mercedes ή τον παίρνει ο οδηγός και δεν περπατάει. Άλλο πάλι και τούτο, λοιπόν, άντε, ο Λάκης κουράστηκε. Εντάξει. Έχει 5 αντιδημάρχους, έχει προέδρους, έχει αντιπροέδρους και έχει δημοτικούς συμβούλους. Όχι μόνο ο Λάκης. Και αντιπολίτευση. Ήθελα να μάθω. Όταν πας στις δουλειές τους, όταν πας στο καφενείο ή όταν πας μια βόλτα, το κεφάλι το έχουν ψηλά στον ουρανό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν βλέπουν. Από το πιο απλό που αφορά μια κακοτεχνία ή μια βλάβη σε ένα πεζοδρόμιο ή σε ένα λαμπτήρα που δεν καίει ή σε μια λακκούβα. Το πιο απλό σας λέω έτσι. Μέχρι και άλλο το οποίο μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Για παράδειγμα, έτρεχε ένας αγωγός της ΔΕΙΑΞ, ένα φράτιο, είχε σπάσει κάποιος αγωγός, 1,5 μήνα έτρεχε στον δρόμο προς το νοσοκομείο. Τους είχα πει και προσωπικά, τους είχα πάρει τηλέφωνο. Και το χειμώνα τότε είχε παγώσει. Ήταν κίνδυνος θάνατος, ιδιαίτερα για δίκυκλα. Σας λέω, από το πιο απλό μέχρι και κάτι μπορεί να στοιχήσει έτσι, τη σωματική ακυρότητα ενός πολίτη. Ή κλεμμένα καπάκια από φράτια. Όλα αυτά δεν τα βλέπουν. Και αν τα βλέπουν, τι κάνουν? Θέλει τόσα λεφτά που πρέπει να γίνουν πιστώσεις ειδικές για να κάνεις ένα μερμέτ που λέμε σε ένα πεζοδρόμιο,
ή να κλείσει μια λακκούβα. Καλά, είμαστε η πόλη με τις χιλιάδες λακκούβες. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγκρίθηκε ένα κονδύλι 100 χιλιάρικα, αλλά οι λακκούβες ακόμη πάνε. Ζαλόγκου που κατεβαίνω κάθε μέρα, περιττό να σας πω ποιον βλαστημάω και ποιον βρίζω, ήμαρ τον Θεέ μου σχόραμε. Κάθε μέρα ποιον βλαστημάω και ποιον βρίζω. Και εγώ κατεβαίνω με 4 τροχούς. Αυτοί που κατεβαίνουν με 2, εκεί να δείτε την ελίκια. Είναι τόσο δύσκολο? Είναι τόσο γραφειοκρατικό και αυτό? Μην τρελαθούμε. Το να βλέπουν δηλαδή άνθρωποι του Δήμου τα μικροπροβλήματα και να τα διορθώνουν, δεν καταλαβαίνουν ότι με τέτοιες μικροαισθητικές παρεμβάσεις, μικρό και σε αισθητικό ακόμη επίπεδο, θα κερδίσουν τις εντυπώσεις? Είναι τόσο απολυτικ? Ελάχιστες εξαιρέσεις. Ελάχιστες εξαιρέσεις συμβούλων που εκλέγονται για να προσφέρουν έργο ή για να τσιμπήσουν λιγάκι την τέλος πάντων τη διοίκηση του Δήμου να κάνει 5 πράγματα. Ελάχιστη. Γι' αυτό τώρα, πρώτο Θεός, ένα χρόνο που θα ξαναπεράσουν όλοι αυτοί οι διερχόμενοι, οι περιφερόμενοι με τα καρτελάκια, έτσι, να επιλέξουμε ανθρώπους που λίγο πολύ γνωρίζουν ότι θα ευαισθητοποιηθούν και θα δουλέψουν για το Δήμο. Αυτό αφορά εμάς. Με αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω σήμερα την εκπομπή. Συμπαθάτε με και ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά συγγνώμη. Αν στα πλαίσια αυτής της εκπομπής που κάνω, ξέρω εγώ πόσο είναι, 17-18 χρόνια, παραφέρομαι ανθρώπινα ή ξεφεύγω ή φωνάζω ή ορλιάζω, ξέρω ότι είναι αντιδιοντολογικό και δεν είναι αρεστό σε πολλούς, πλην όμως, επιτρέψτε μου, επειδή βιώνω ως απλός πολίτης, βιώνω την πόλη μου, βιώνω τα προβλήματα, κάποια στιγμή παρορμητικά να κάνω και αυτό, δηλαδή την υπέρβαση και την υπερβολή. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής για αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γεροί και ζωντανοί πάνω απ' όλα και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.